Από την άλλη πλευρά, βρήκε το ρυθμό της, αυτόν που είχε ξεχάσει τις πρώτες αγωνιστικές και πέτυχε ήσυχα ήρεμα και απλά 6 γκολ, κάνοντας μια πολύ καλή προπόνηση εν ώψη του αγώνα με την Ολύμπια Λιουμπλιάνας για το κύπελο κυπελούχων την Πέμπτη. Ένα μακρινό σούτ από τον Κετσμάγια και είναι το 1-0. Δείτε και πάλι εδώ τον Τιμούρ Κετσμάγια, ευθύβολο σούτ που δεν πρόλαβε να τον μαρκάρει κανένα στην άκρη του τέρματος και στο βάθος των δικτύων του Πολωνού τερματοφύλακα του Ηρακλή. Κοιτάξτε εδώ που έπεσε, αλλά και πάλι είναι εκεί ο Σαδεύσκη που θα περάσει την μπάλα στον Βλάχο. Το γέμισμα βρίσκει αμαρκάριστο τον Ντέμι Νικολαίδη, είναι πέναλτι που υποδεικνύει αμέσως ο κύριος Ηλιάδης. Ο Ντέμις Νικολαίδης εδώ κέρδισε το πέναλτι στο μαρκάρισμα που του έκανε ο Γιώργος Ξενίδης. Εκτελεί ο Σαβεύσκη και με πλασέ άνετο κάνει το 2-0. Προσπαθούν οι παίκτες του Ηρακλή, δεν καταφέρνουν τίποτα, καθώς ο Μαλαδένης με κεφαλιά θα δώσει στον Μανολά και αυτός βγάζει μια ωραία πάσα αλλά κάπως δυνατή για τον Βλάχο. Κατάφεραν τελικά οι αμυνόμενοι, αλλά όχι τελικά, γιατί ο Κωστής είναι αυτός που εύκολα θα κάνει το 3-0 με την συμπλήρωση των 45 λεπτών παιχνιδιού. Ενώ είναι περίλυπος ο προπονητής του Ηρακλή, ο Ανατολάκης, είδατε πόσο άσχημα κάλυψε την μπάλα. Δεν τα κατάφερε εδώ στο σταμάτημα που την έκλεψε ο Κωστής και με ωραίο πλασέ έκανε το 3-0 υπέρ της ΑΕΚ. Και ο Χρήστος Κωστής έδωσε στον Κασάπη για να τροφοδοτήσει αυτό τον Κετσμπάγια που κάνει επίδειξη τεχνικής με αντίπαλο τον Γιώργο Κωστή. Μια συρτή πάσα και ένα έξοχο γκολ από τον Κωστή, μάλλον από τον Μπορμπόκη, τον Βασίλη Μπορμπόκη, από το ύψος ακριβώς της γραμμής της μεγάλης περιοχής. Βλέπετε και πάλι έκανε ωραιότα το γύρισμα εκεί που δεν υπήρχε κανένας αμυνόμενος ο Κετσμπάγια και ο επερχόμενος Βασίλης Μπορμπόκης με το αριστερό του πλασέ δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στον Σμπίγνεφ Ρομπάκεβιτς. Βλέπετε και πάλι εδώ οι παίκτες της ελέγχουν συνεχώς την μπάλα, η σέντρα για τον Κωστή και είναι ένα ακόμη γκολ καταπληκτικό. Μπέρδεψα και πάλι τον Κωστή με τον Μπορμπόκη, είναι ο Βασίλης Μπορμπόκης που σήμερα σημειώνει το δεύτερο του τέρμα. Το 5-0 είναι γεγονός υπέρ της ΑΕΚ. Βλέπετε και πάλι πως το γέμισμα από τον Σαβεύσκη. Ο Κωστής κάνει ένα εκπληκτικό γύρισμα, η μπάλα χτυπάει στην έξω πλευρά των δικτύων, αλλά χειροκροτείται η ενέργεια. Νομίζω ότι μαζί με τον Γιωβάνοβιτς ο Στολτίδης μπορεί να χαρακτηριστεί σαν ένας από τους δύο παίκτες που έχουν προσπαθήσει περισσότερο από πλευρά Ηρακλή. Να εδώ η πάσα του Στολτίδη για τον Κωνσταντινίδη. Για να δούμε τι θα κάνει. Είναι πέναλτι πράγματι. Έχουμε ανατροπή και πέναλτι. Δείτε και πάλι πώς έβαλε το αριστερό του πόδι ο Μιχάλης Κασάπης. Η μπάλα είχε φύγει. Γιωβάνοβιτς δυνατά και 5-1 μειώνει ο Ηρακλής εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Κωστής περνάει τον Ξενίδη. Ναι, θα καταφέρει να κερδίσει και την κόντρα από τον Γιώργο Κωστή. Επιμένει ο Χρήστος Κωστής. Απέφυγε και τον Γιωβάνοβιτς. Κάνει το σουτ. Πολύ ωραία προσπάθεια του Χρήστου Κωστή και μπλοκάρισε ο Ρομπάκεβιτς. Ο Κετσμπάγια αλλάζει με τον Χρήστο Κωστή. Κρατάει τον έλεγχο της μπάλας ο Γεωργιανός. Θα κάνει και το σουτ. Ναι, το κάνει και είναι ένα εκπληκτικό γκολ. Επισφραγίζει την πολύ καλή του εμφάνιση, τις τελευταίες του εμφανίσεις. Κοιτάξτε εδώ, καλοζυγισμένο, διαγώνιο το σούτ. Πολύ δύσκολο για τον Ρομπάκεβιτς, ο οποίος αρκέστηκε να μαζέψει την μπάλα από τα δίχτυα. Πάλι και πάλι το υπέροχο αυτό γκολ του Κετσπάγια. Προσωρινή εκεί η προσπάθεια από τον Μαλαδένη, βγαίνει πολύ ωραία όμως ο Κωνσταντινίδης, κάνει και το σούτ, αναγκάζει τον Ατματσίδη να πέσει και να σώσει την εστία του. Ολόκληρο τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ηρακλή θα έχετε την ευκαιρία να τον δείτε μετά το τέλος της εκπομπής.